Καλώς ήρθες λοιπόν και να ξεκινήσουμε την ενημέρωση με μία επίσκεψη που είχαμε της Υφυπουργού Παιδείας, της κυρίας Ζέτας Μακρύ, στο πρότυπο γυμνάσιο, σωστά? Σωστά, σωστά. Και εκεί δέχθηκε την ανάκριση. Ερωτήσεις λοιπόν από τους εκολαπτώμενους δημοσιογράφους. Η κλασική ανάκριση που δέχονται όλοι όσοι επισκέπτονται τον όμιλο δημοσιογραφίας. Με πολύ λοιπόν χαρά δέχτηκε η Υφυπουργός την πρόσκληση των μαθητών μας. Παρευρέθη στο χώρο του σχολείου το πρωί. 25 μέλη του ομίλου την υποδέχτηκαν με τον διευθυντή και κάποια μέλη από το Σύλλογο Διδασκόντων και την ανακρίναμε. Αυτό που παρατήρησε ήταν ότι υπήρχε μεγάλη οικειότητα. Και μάλιστα οι ερωτήσεις των παιδιών δεν ήταν μόνο αυστηρά σε ένα πρωτόκολλο, αλλά ήταν λίγο και γενικά και επί προσωπικού θέματα, αλλά και για το χαρτοφυλάκιο το επαγγελματικό, για το κοινοβούλιο, για το φεμινισμό. Επί παντός επιστητού οι ερωτήσεις. Βομβαρδίστηκε λοιπόν από ερωτήσεις. Ακριβώς. Επί μια μισή ώρα ήταν εκεί και δεχόταν ερωτήσεις. Και μάλιστα τα παιδιά με πολύ ενθουσιασμό την ρώτησαν για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τι μελλοντικά σχέδια έχει στο μυαλό της, για την αξιολόγηση, από ποιους αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί και αν βρίσκει το θεσμό αυτό της αξιολόγησης σωστό και κάτι που είχε ήδη αργήσει να γίνει στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει στο εξωτερικό. Πολύ σοβαρές και επί της ουσίας ερωτήσεις. Άρα μιλάμε για μια κανονική συνέντευξη. Ακριβώς. Λες και ήταν απέναντί της επαγγελματίες δημοσιογράφη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς εξέφρασε και η ίδια την απορία της για το επίπεδο των παιδιών, παρόλο που είναι παιδιά γυμνασίου, όμως ήταν επί της ουσίας ερωτήσεις. Και πολύ σοβαρές. Μας έκανε εντύπωση το θέμα του φεμινισμού, ειδικά στο κοινοβούλιο, η γυναικεία παρουσία, τι ποσοστά έχει. Γιατί έχουμε τόσες λίγες γυναίκες άραγε. Απάντησε πρόθυμα η Υπουργός, είπε ότι δύσκολα όντως μπορεί να συμβαδίσει ενάρετα η προσωπική ζωή, η καριέρα, η φιλοδοξία, γιατί ξέρουμε τις υποχρεώσεις που έχει μια γυναίκα, αλλά παρόλα αυτά αν το θέλεις και το αγαπάς πραγματικά και υπάρχει ζήλος για αυτό το οποίο εκπροσωπείς, νομίζω ότι δεν υπάρχει εμπόδιο. Μάλιστα. Πάντως από τους φίβους, από τους νεαρής ηλικίας έτσι συμπολίτες μας γίνονται, πρέπει να παρατηρήσουμε, οι πιο εύστοχες ερωτήσεις. Ναι. Πολύ περισσότερο όταν εδώ μιλάμε για παιδιά, για μαθητές που έχουν ασχοληθεί, που ασχολούνται τώρα με τον όμιλο δημοσιογραφίας, μπαίνουν σε αυτόν τον κόσμο και να που στην πράξη βλέπουν πως είναι να βρίσκεται απέναντί τους ένας πολιτικός στην προκειμένη περίπτωση. Ακριβώς. Και να πρέπει να εκμεύσουν όλες αυτές τις πληροφορίες που θεωρούν ότι απασχολούν και τους υπόλοιπους. Έτσι είναι. Οφείλουμε και εμείς να είμαστε δίπλα στο πλάι των μαθητών, γιατί θα είναι οι ενεργοί πολίτες. Να γνωρίζουν τα πολιτικά πράγματα και την κατάσταση, άλλωστε θα ψηφίσουν σε 2 χρόνια. Έτσι. Είναι πολύ σοβαρή γενικότερη αντιμετώπιση απέναντι στα πολιτικά πράγματα. Και σε αυτό το δημοκρατικό τους δικαίωμα. Ακριβώς. Επομένως είναι μόνο θετικό αυτό που παίρνουν από όλη τη διαδικασία. Και τα πολιτικά βέβαια δεν χωρούν στο σχολείο. Νομίζω το είπαν και τα παιδιά αλλά και η ίδια υπουργός. Οφείλουμε να υπηρετούμε με σεβασμό την εκπαίδευση. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, Σοφία. Πρόγραμμα Ανοιχτές Θύρες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι ένα ετήσιο πρόγραμμα, δηλαδή κάθε χρονιά το Πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του. Τα 30 περίπου τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υποδέχονται την σχολική κοινότητα, μαθητές σε μικρές ομάδες γυμνασίων και λυκείων. Μπορούν να επισκεφτούν από τις 3 Μαρτίου μέχρι τις 10 κάποια τμήματα, μετά φυσικά από αίτηση που θα κάνουν στο αντίστοιχο τμήμα. Είναι αναρτημένα όλα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Μπορούν να επισκεφτούν ακόμη τα σχολεία που επιθυμούν, αν βέβαια υπάρχουν θέσεις, γιατί έχουν κλείσει από πολύ νωρίς αυτές οι θέσεις. Και τι πληροφορούνται τώρα στη διάρκεια? Ναι, υποδέχονται οι καθηγητές τους μαθητές με τους εκπαιδευτικούς συνοδούς τους σε μικρές διαλέξεις, τους κάνουν ανάλυση και κάποια προγράμματα, παρατηρούν το χώρο του Πανεπιστημίου, αναλύουν ενδεχομένως απορίες, λύνουν απορίες που έχουν για θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας και κυρίως των προγραμμάτων των πανεπιστημίων, των μαθημάτων επίσης των πανεπιστημίων. Πληροφορούνται δηλαδή για τη δομή, για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ναι. Ακριβώς, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να γνωρίζουν μαθητές τα τμήματα και φυσικά τι ακολουθεί το κάθε τμήμα επαγγελματικά, εννοούμε, τι πορεία μπορεί να υπάρχει. Συμμετέχουν σε πειράματα
και όχι μόνο στο Βόλο και στη Λαμία, στην Καρδίτσα που υπάρχουν τμήματα. Πολύ ενδιαφέρον, ελπίζουμε να συνεχιστεί και είναι μια εξαιρετική κίνηση του Πανεπιστημίου να δεχτεί τους μαθητές για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό αλλά και γενικότερα για θέματα που αφορούν την σχολική φορά, κοινότητα. Να πούμε. Δεν είναι, είναι η πρώτη φορά. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο αυτό, γίνεται και έχει και αποτελέσματα. Φυσικά. Έρχονται οι μαθητές κοντά στο Πανεπιστήμιο έτσι, για να δουν τι γίνεται εκεί πιο αναλυτικά. Έτσι, ναι. Και πάμε τέλος να κλείσουμε, Σοφία, με μια καμπάνια για την, από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Ναι, έχει υπό την υποπτία της Ελληνική Εταιρεία εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως το Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον, Μαθαίνω για τα Δάσελα και τα Οικολογικά Σχολεία. Μέσω λοιπόν αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προωθεί μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον. Το έχουμε λίγο ξεχάσει. Για τους αόρατους ρήπους. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα απορρίμματα, γενικότερα πώς μπορούμε να έχουμε μια κυκλική πορεία όσον αφορά την οικονομία του περιβάλλοντος. Να γνωρίζουμε γενικότερα για τη φύση. Πού συμμετέχουν τώρα πρακτικά εδώ τα σχολεία? Αυτό δηλώνουν πάλι συμμετοχή οι μαθητές και συμμετέχουν σε quiz, σε δράσεις, σε παγκόσμιες ημέρες που αφορούν τη φύση και το περιβάλλον. Αυτό έχει ξεκινήσει από την αρχή της σχολικής Αρχίζει χρονιάς. Από το Γενάρη και θα λήξει το Δεκέμβριο. Τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Άρα έχει μεγάλη διάρκεια ενός έτους. Δηλαδή οι δράσεις απλώνονται σε αυτό το χρονικό διάστημα. Απλώνονται σε όλο το έτος. Ναι, είναι μια... υπάρχει μια ποικιλομορφία γενικά σε αυτό που θα κάνουν. Μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς και σε διάφορες καμπάνιες ευαισθητοποίησης. Ακόμα και για το κάθε θάλασσα. Σχολείο, τη θεματολογία. Γιατί φανταζόμαστε ότι είναι πολλά τα θέματα που μπορεί να ασχοληθεί κάποιος γύρω από το περιβάλλον. Ναι, ναι, φυσικά. Είναι στοχευμένα συγκεκριμένα. Η Ελληνική Εταιρεία Φύσης στέλνει μικρά βίντεο στα σχολεία που μπορούν οι μαθητές να πληροφορηθούν διάφορα θέματα και μέσω αυτών των βίντεο να δηλώσουν συμμετοχή ή σε ό,τι αφορά τη θάλασσα ή το βουνό ή γενικότερα τις πόλεις. Και υπάρχει συμμετοχή τώρα σε αυτό το... Είμαστε στην αρχή ακόμη. Είμαστε γι' αυτό αρχή. Ενημερώνουμε, ελπίζουμε οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν, φυσικά και η σχολική κοινότητα και οι καθηγητές τους να είναι δίπλα σε αυτό το πρόγραμμα. Πάντως υπάρχει, Σοφία, κάποιο σχολείο ή κάποια σχολεία που, από ό,τι και εσύ τώρα μας παρουσιάζεις πολύ συχνά με τα διάφορα προγράμματα, οι μαθητές του μπορούν να ασχολούνται με περισσότερα από ένα αντικείμενο, έτσι. Πάρα δηλαδή, πολλά. Συνδυαστικά γίνονται αυτά τα προγράμματα. Για παράδειγμα, σε ένα σχολείο να ασχολούνται με το περιβάλλον. Αλλά και με το ρατσισμό. Και με το θέατρο. Και με το θέατρο. Ταυτόχρονα. Και τη μουσική, βεβαίως. Και εκεί υπάρχει δυνατότητα, για παράδειγμα, ένας μαθητής να συμμετέχει σε όλα αυτά, στον ελεύθερο χρόνο του. Προσπαθούμε να δίνουμε. Τα προλαβαίνουν, θέλω να πω, τα παιδιά, ή πρέπει να διαλέξουν κάτι. Πρέπει να διαλέξουν αυτό, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Μην ξεχνάμε ότι μετά το σχολείο ακολουθεί δεύτερο σχολείο με τα φροντιστήρια. Ναι, σωστό. Είναι μια. Πληγή θα έλεγα αυτή. Οπότε ανοίγουν τα προγράμματα από τα σχολεία. Έχουν πολλές επιλογές οι μαθητές. Και μετά μας. Επιλέγουν οι μαθητές που θέλουν. Να... Ναι, ναι, που έχουν κλείσει, που έχουν τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες. Υπάρχουν πολλές διέξοδοι για να ακολουθήσουν κάτι. Αν αγαπούν τη μουσική, αν αγαπούν το θέατρο. Μην ξεχνάμε τα σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη Παρασκευή και τρέχει πολύ καλά αυτό το πρόγραμμα. Μην ξεχνάμε τα προγράμματα αγωγής υγείας. Γίνονται και για αυτά δράσεις. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την πρόταση ζωής εδώ στο Βόλο. Για θέματα πάλι ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις ουσίες. Και για τον κίνδυνο στο αυτό, διαδίκτυο. Έτσι, γιατί από νεαρή ηλικία ξεκινάει το πρόβλημα και εκεί θέλουμε την ενημέρωση. Στις νεαρές ηλικίες. Και βιωματικά εργαστήρια μέσα στα σχολεία. Και αυτό. Αλλά τα περισσότερα γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου βέβαια, γιατί τα μαθήματα είναι περιορισμένοι, ο χρόνος πρέπει να εξαντλήσουμε λίγο την αυγή ύλη, αλλά και Σαββατοκύριακο δουλεύουμε, και συμμετέχουν. Τα παιδιά που έχουν δηλώσει αυτές τις ομάδες συμμετέχουν ή τους βλέπετε μετά να δυσκολεύει ο χρόνος και να μην παρουσιάζονται? Όχι, συμμετέχουν γιατί υπάρχει ένα παραγόμενο. Πρέπει να παραδοθεί το παραγόμενο. Είναι μια θεατρική παράσταση είναι αυτή, ακόμα και ένα ταξίδι. Έχουμε και τα Erasmus, έχουμε τα e-twinning προγράμματα, που είναι διαδικτυακά προγράμματα με σχολεία του εξωτερικού.
Μικρές ομάδες ταξιδεύουν στο εξωτερικό ή έχουν συμμαθητές τους εδώ. Οι ρυθμοί αυτών των μαθητών που συμμετέχουν στα προγράμματα, αλλά παίρνουν πολλά θετικά. Ακριβώς. Υπάρχει μια έντονη μαθητική κινητικότητα και αυτό είναι και το ζητούμενο. Ο μαθητής να εκδηλώνει μια εξωστρέφεια, μια αγάπη για θέματα όχι μόνο που αφορούν το γνωστικό κομμάτι, αλλά για τα πάντα, όπως λέγαμε πριν, για το περιβάλλον. Mm-hmm. Όταν αυτός ο κύκλος ολοκληρωθεί από μαθητές που συμμετέχουν στα προγράμματα, εσείς ως εκπαιδευτικοί βλέπετε διαφορά συγκριτικά με παιδιά που ίσως δεν δήλωσαν για κανένα από τα προγράμματα αυτά ενδιαφέρον. Μετά, όταν κλείσουν τον κύκλο το σχολικό, βλέπετε να υπάρχει διαφορά στην προσωπικότητα, ακριβώς, στη σκέψη, στα ενδιαφέροντα. Αυτό που μένει στα παιδιά, εκτός από τις βιωματικές εμπειρίες, όταν βγαίνουν εκτός πόλης και επισκέπτονται άλλα σχολεία, συνομιλούν με αυτά, ανταλλάσσουν εμπειρίες, είναι οι φιλίες που μένουν. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό, και αυτό σχολιάσαμε και σήμερα και με την Υπουργό, ότι το σχολείο, στο σχολείο να πτύσσεται πάντα ένας δεσμός φιλίας μεταξύ των μαθητών που θα μείνει εσαΐ. Οι βιωματικές εμπειρίες πάντως είναι οι πιο δυνατές. Εννοείται. Είναι τα... Μία επίσκεψη σε ένα αρχαιολογικό χώρο. Τα καλύτερα μαθήματα και αυτά που μαθαίνεις εκείνη τη στιγμή που κάτι το ζεις, το βιώνεις, ρωτάς, δεν πρόκειται να το ξεχάσεις ποτέ. Αυτά και αυτά που αγγίζουν τις ευαίσθητες χορδές των μαθητών μας. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό. Μάλιστα. Σοφία, μου ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.